Εδώ ο κόσμος βούηξε για το γάμο του Νίκο Ναδιώτη και η Χριστίνα Παπά δηλώνει άγνοια. Ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Downtown Κύπρου έδειξε να ξαφνιάζεται όταν ο δημοσιογράφος της είπε ότι ο πρώην σύντροφός της παντρεύτηκε πριν λίγες ημέρες. Με συγχωρείς για την αδιακρισία, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω γιατί δεν πήγε στο γάμο του πρώην συντρόφου σου, Νίκου Αναδιώτη, δεδομένου ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις, όπως έχετε δηλώσει και οι δύο στο παρελθόν. Τι, παντρεύτηκε ο Νίκος, πότε? Την προηγούμενη Κυριακή, δες το είπε. Όχι, δεν μιλήσαμε. Ας το καλό. Με κούφανες τώρα. Να είναι πάντα ευτυχισμένος, εύχομαι. Αλλά για να σου απαντήσω, δεν θα πήγαινα ποτέ στο γάμο του. Ποτέ. Μπορεί να έχουμε φιλικές σχέσεις, όμως ο Νίκος είναι πρώην μου. Θα ερχόταν σε δύσκολη θέση και η κοπέλα του. Τι πράγματα είναι αυτά? Α, όχι, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Έχω ηθικές αρχές, οι οποίες είναι πολύ ισχυρές και αταλάντευτες. Ο Νίκος Αναδιώτης μάλλον ήξερε την αρνητική απάντηση της Χριστίνας Παπά και γι' αυτό δεν της έστειλε προσκλητήριο. Ηθοποιός και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι δεν θα πήγαινε στο γάμο του πρώην συντρόφου της, αν και διατηρούν καλές σχέσεις. Τώρα που θα παντρευτεί έτσι και ετοιμάζεται, θα πάει στο γάμο του. Δεν νομίζω να με καλέσει στο γάμο του, παιδιά, για όνομα του Θεού, όπως και εγώ δεν τον καλέσει στο γάμο μου, αν ποτέ κάνω. Με ό,τι σχέση είχα στη ζωή μου, έχω πολύ καλές επαφές. Δεν είναι, αποφασίζεις να χωρίσεις, μπορείς να έρθει να κρατάς κάποιες αποστάσεις, αλλά στην πορεία το ξαναξίζεις, το ξανασυζητάς, το ξαναβλέπεις. Η Χριστίνα Παπά τώρα δηλώνει ερωτευμένη με επιχειρηματία, τον οποίο έχουμε δει δίπλα της αρκετές φορές. Η ζωή χωρίς έρωτα είναι τίποτα. Πρέπει να είσαι ερωτευμένος και να ζήσεις την κάθε στιγμή. Το να έχεις μια σχέση, να είναι υγιής η σχέση, το να περνάς καλά και. Εντάξει, να βάζεις τη διάθεση, να λες νιώθεις ότι σε αγαπάει, ότι σε προσέχει. Όσο για γάμο, η ηθοποιός δεν αποκλείει τίποτα. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά προς το παρόν όχι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Τα κάνεις πάρα πολύ γρήγορα, δεν σε προλαβαίνω. Έκανε, τακ. Για καλό και για κακό, εμείς θα αγοράσουμε ένα φόρμα για την περίσταση.